Τώρα, ο υποψήφιος Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος, Μανώλης Φραγκάκης, είναι κοντά μας απόψε. Καλησπέρα σας, κύριε Φραγκάκη. Καλώς ήρθατε στην Κρήτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, κύριε Φραγκάκη, έχετε μία διαδρομή. Θα κριθείτε σαφώς για τα πεπραγμένα σας. Θέλω να ξεκινήσουμε με το θετικό της υπόθεσης. Δηλαδή, να μας πείτε ποιες ήταν εκείνες οι κινήσεις ή αποφάσεις που λάβατε που είχαν θετικό πρόσημο. Η απόφαση η οποία είχε θετικό πρόσημο και την οποία πάρα πολλοί οι προκάτοχοι μου προσπάθησαν να πετύχουν ήταν το ειδικό χωρικό. Το ειδικό χωρικό, εγώ παρέλαβα το Δήμο την 1η Σεπτεμβρίου του 2019. Στις 29 του Σεπτεμβρίου, δηλαδή τον ίδιο μήνα, κατάφερε να πάρω το OK από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για το ειδικό χωρικό στο Δήμο μας. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή γίνονται στο Δήμο και θα προσδώσει τεράστια σημασία σε όλη την περιοχή, γιατί θα πελοδομηθεί σωστά. Είναι η χρήση γης, αυτό που λέγαμε παλιά το ΣΚΟΑΠ, και το οποίο θα πραγματικά θα εκτοξεύσει πάρα πολλά πράγματα για τα οποία δεν ξέραμε ποια θα ήταν η μοίρα τους και πώς θα μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουμε στα επόμενα χρόνια. Το ειδικό χωρικό λοιπόν, το οποίο θα μας προσδιορίσει τις χρήσεις γης, είναι ένα έργο το οποίο είναι μάλλον μια επιτυχία η οποία θα νοικοδομήσει όλη την περιοχή. Υπάρχουν δύο σχέδια του Καστελιού και του Ερκαλοχωρίου τα οποία δεν έχουν τελειώσει και είναι σχέδια για την ανοικοδόμησή τους. Νομίζω ότι με το ειδικό χωρικό θα γίνουν ένα πράγμα και θα τελειώσουν σύντομα. Ήταν να γίνει μαζί με τη Μύκονο και με τη Σαντορίνη δύο νησιά τα οποία έχουν τεράστια οικιστική ανάπτυξη. Τελικά χωρίσαμε, πήγαμε μόνοι μας γιατί αυτοί καθυστερούσαν πάρα πολύ. Εμείς πάμε τώρα με διαδικασίες fast track. Είναι ένας χρόνος ακριβώς από τότε που το πετύχαμε. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου που έχει πάρει μια παράταση ίσως να χρειαστεί και κάποια άλλη, δεν ξέρω. Θα μπορούμε να μπούμε στη φάση, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε ιδιαίτερα, κυρία Σαλαπάτα, της διαβούλευσης. Πρώτα γίνονται όλα τα άλλα, το υπέδαφος, τι σημασία θα παίξει, ο χώρος, η άνεμη, η γη, εάν οι γεωλογικές έρευνες έχουν γίνει δύο μέχρι τώρα και θα γίνει άλλη μια τρίτη, γιατί πρέπει να ξέρουμε πού θα είναι η οικιστική περιοχή, πού θα είναι η βιομηχανική περιοχή, πού θα είναι η τουριστική περιοχή. Όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν και πρέπει να έχουμε άποψη για το τι μέρος του λόγου βρίσκεται κάτω από το έδαφος. Πιστεύω ότι, και αυτό πρέπει να το ξέρουν οι άνθρωποι, η διαβούλευση που νοιάζονται όλοι και το επιμένουν και το λένε και το λένε, δεν έχει γίνει διαβούλευση, δεν έχει γίνει διαβούλευση. Η διαβούλευση είναι στο τελευταίο στάδιο. Πρώτα θα προσδιοριστούν η γη, θα προσδιοριστεί, θα ξέρουμε τι είναι και μετά θα γίνει διαβούλευση. Δεν μπορούμε να λέμε, ας πούμε, δεν γίνεται διαβούλευση και να μην ξέρουμε τι είναι από κάτω. Τι λέμε, θα πάει, θα γίνουν σπίτια εδώ, θα χτίσουμε σπίτια χωρίς να ξέρουν πώς είναι το υπέδαφος. Δεν γίνεται. Γι' αυτό δεν πρέπει να βιάζουν και να λένε, δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιούν, δεν έχει γίνει διαβούλευση. Δεν έχει γίνει. Θα γίνει μετά που θα γίνουν όλες οι άλλες μελέτες. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στις εκκρεμότητες. Να πάμε και στις εκκρεμότητες. Λοιπόν, διότι μία τεράστια πρόκληση. Εδώ βέβαια, συγγνώμη, ναι, εδώ βέβαια με το ειδικό χωρικό πρέπει να πω και ένα άλλο έργο τεράστιο που ήταν τα οικονομικά. Τακτοποίησαμε τα οικονομικά του Δήμου. Εμείς βρήκαμε ένα Δήμο ο οποίος ήταν με μια. Ήταν χρεωμένος με ένα ποσό γύρω στα 3.300.000 και με 260.000 στη γενοφελή επιχείρηση που έχει ο Δήμος. Αυτά ήταν από μια εταιρεία που είχε τη αναπτυξιακή και έπρεπε να τακτοποιηθούν. Δεν είχαν δηλωθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή και μπόρεσε και έκλεισε ο ισολογισμός. Εμείς δεν μπορούσαμε να κλείσουμε τον ισολογισμό και έπρεπε να πάμε από τον 1ο Σεπτέμβρη στις 22 του Μάη για να κλείσουμε, δηλαδή μετά από 9 μήνες, να κλείσουμε
τον ισολογισμό και να έχουμε προϋπολογισμό για να μπορούμε να κάνουμε, να ξοδέψουμε χρήματα. Διαφορετικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Ήταν κάτι το οποίο πιστεύω και αυτό με πολύ κόπο ανεβήκαμε στην Αθήνα 2, 3 και 4 φορές για να μιλήσουμε με τους υπουργούς, για να μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε το κομμάτι αυτό το οποίο, όπως σας λέω, ένας Δήμος χωρίς προϋπολογισμό δεν μπορεί να δουλέψει. Φανταστείτε εμάς 9 μήνες και με τέτοια προβλήματα που είχαμε να μην μπορούμε να έχουμε προϋπολογισμό. Λοιπόν, τέλος πάντων, τακτοποιήσαμε γι' αυτό. Να έρθουμε τώρα στις εκκρεμότητες, θέλω κύριε Φραγκάκη, και στην πολύ μεγάλη πρόκληση για το Δήμο σας. 2 χρόνια μετά το σεισμό, υπάρχει μία εικόνα στασιμότητας. Με βάση και τα στοιχεία που απορρέουν από το δικό μας ρεπορτάζ τουλάχιστον και με τα όσα ισχυρίζεται και ο Σύλλογος Ελπίδα, υπάρχει μία κατάσταση που διαμορφώνεται ως εξής. 600 πολίτες μένουν σε οικίσκους, 3,5 περίπου χιλιάδες μετακόμισαν σε όμορα χωριά και έχουμε μαθητές, εκατοντάδες μαθητές, οι οποίοι επίσης κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. 2 χρόνια δεν είναι πάρα πολύς χρόνος? Καταρχάς, τα στοιχεία που λέτε, τη συγγνώμη θα το πω, δεν είναι ακριβή. Είναι εμείς... τα στοιχεία του Σύλλογου Ελπίδα, αν δεν κάνω λάθος, με βάση το ρεπορτάζ. Ο Σύλλογος Ελπίδα είναι ένας σύλλογος. Ναι, έχει και ευθύνη, ας πούμε, να πει, και αν πει κάτι λάθος, τι θα γίνει ο Σύλλογος Ελπίδα. Θα σας πω ακριβώς ποια είναι τα στοιχεία. Έχουμε 297 άτομα στους οικίσκους, μετρημένα ένα προς ένα. 297. Δεν είναι και λίγα, βέβαια, έτσι. Όχι, δεν είναι προς Θεού. Δεν είπα, αλλά ναι, όχι 600-700 που μιλάμε. Και έχουμε και οικίσκους 171. Αν θέλετε να σας πω και ακριβώς πού είναι ο καθένας. Πόσοι είναι, ας πούμε, στο καθένα μέρος. Τους έχω εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι, εντάξει, μένουν στους οικίσκους και θα προτιμούσαμε όλοι και θα είμαστε ευχαριστημένοι να είχαν πάει στα σπίτια τους. Γιατί άλλο είναι να μένεις σε ένα οικίσκο και άλλο είναι να μένεις στο σπίτι σου, το οποίο είναι δικό σου και ξέρεις και το έχεις συνηθίσει και έχει και άλλες εξυπηρετήσεις από ότι έχει ένας οικίσκος. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν μας άκουσαν όμως, κυρία Σαλαπάτα, δεν μας άκουσαν όταν τους λέγαμε στο Υπουργείο ότι πρέπει να εφαρμόσουμε το σύστημα που είχαμε εφαρμόσει και όταν είχαμε τις πλημμύρες στο Δήμο μας. Εκεί με τους πλημμυροπαθείς είχαμε κάνει το εξής. Με συνοπτικές διαδικασίες πέρασαν οι τεχνικοί του Δήμου, κάνανε μία αποτίμηση των ζημιών και δώσαμε ένα στάνταρ ποσό σε όλους. Να φανταστείτε ότι σε 2,5 μήνες μέσα εμείς είχαμε αποπληρώσει όλους τους ανθρώπους. Όλους. Και είχαμε κάνει και τις, κάναμε και την εξέταση των, κτηρίων και ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Εάν το κάναμε και αυτό με τους δημότες μας στο Δήμο, πρέπει να καταλάβετε ότι θα είχαμε το 80% από ό,τι υπολογίσαμε, το 80% των ανθρώπων που είχαν πάθει ζημιές στα σπίτια τους θα είχε τελειώσει τον πρώτο χρόνο. Θα είχε κλείσει. Και θα είχε μείνει ένα 20% και θα μπορούσαν και οι μηχανικοί και οι ΤΑΕΦ και οι ΔΑΕΦ να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά και να μην τους πιέζουμε και να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις όπως τρέχουμε τώρα. Δεν μας άκουσαν τότε. Εγώ επέμενα πάρα πολύ. Εντάξει, δεν έγινε αυτό. Και έχουμε τα σημερινά στοιχεία τα οποία πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ό,τι ευχάριστο. Καθυστερούν οι χρηματοδοτήσεις, καθυστερούν οι κατεδαφίσεις. Αν και έχουν εκδοθεί τα πρωτόκολλα. Έχουν εκδοθεί τα πρωτόκολλα. Είναι ένα θέμα και αυτό. Ναι, έχουν εκδοθεί τα πρωτόκολλα. Έχουμε τη γραφειοκρατία η οποία δεν θα υπήρχε αν κάναμε αυτό που σας είπα πιο μπροστά. Έχουμε τη γραφειοκρατία η οποία είναι ένα θεριό ανήμερο, δεν μπορούμε να τα μάσουμε. Το θέμα είναι και πώς θα ανακάμψουν και τα έρημα χωριά την επόμενη μέρα, κύριε Φραγκάκη. Βέβαια, γνωρίζω ότι έχετε μια καλή συνεργασία με το ΤΕΤΑΚ. Το θέμα είναι η στόχευσή σας σε πρακτικό επίπεδο, ποια είναι. Ευρύτερα για την περιοχή. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι για τα χωριά αυτά που λέτε, το ζωντάνεμά τους, γιατί θα έχουμε μια αύξηση του πληθυσμού από μια μελέτη που έχουμε κάνει και λέει ότι θα αυξηθεί αρκετά ο πληθυσμός, πρέπει να έχουμε σωστές υποδομές για να μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους έχουμε να μείνουν εκεί στα χωριά, γιατί μας ενδιαφέρει να μείνουν. Πρέπει να έχουμε σχολεία, πρέπει να έχουμε υποδομές σωστές, πρέπει να έχουμε ενίσχυση, πρέπει να φτιάξουμε να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα, πρέπει να δούμε τη μεταποίηση, να τη συνδυάσουμε μαζί με το αεροδρόμιο, να μπορέσουμε να μεταφέρουμε πράγματα
πάντα αγροτικά προϊόντα, θέλω να πω, να μπορούν να μεταφερθούν στο εξωτερικό μέσω του αεροδρομίου που θα είναι δίπλα. Και αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει πανεύκολα εφόσον εμείς δώσουμε τις κατευθύνσεις, τις γραμμές αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να έχουν προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και να είναι προϊόντα τα οποία θα μπορούν να σταθούν σε μια αγορά του εξωτερικού. Πρέπει να αυξήσουμε το θεματικό τουρισμό για να μπορέσουν να έχουν ζωντάνια τα χωριά μας και πρέπει να κάνουμε και τον τουρισμό των εμπειριών. Πρέπει να τους δώσουμε μια ασφάλεια, να έχουν και μια ασφάλεια. Πρέπει να δούμε πώς θα τους προσελκύσουμε στις υπηρεσίες της υγείας. Δηλαδή να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο τα κέντρα υγείας που είναι στο Αρκαλοχώρι και στο Καστέλι, αλλά να τους έχουμε και ένα ιατρείο στο χωριό, το οποίο σε πρώτη φάση θα μπορέσει να τους εξυπηρετήσει. Όλα αυτά πιστεύω να συνδυάσουμε βέβαια τον πρωτογενή με τη μεταποίηση, και ένα άλλο κομμάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα είναι τα αντιπλημμυρικά έργα. Τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία πρέπει, γιατί έχουμε αρκετά προβλήματα και είχαμε και αρκετά προβλήματα με τις πλημμύρες που είχαμε πριν από 2 χρόνια. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι που θα μένουν στους οικισμούς, ας πούμε, του Δήμου μας, πρέπει να αισθάνονται όλα αυτά τα πράγματα. Να αισθάνονται την ασφάλεια, να αισθάνονται ότι είμαστε δίπλα τους, να μπορούν να έχουν μια οικονομική άνεση με τα προϊόντα που θα βγάζουν, να μπορούν να ξέρουν ότι τα παιδιά τους, ας πούμε, θα έχουν υποδομές υγείας σωστές, μάλιστα, θα έχουν και μια αγροτική οδοποιία καλή για να μπορέσουν να αναπτύξουν όλες αυτές τις δράσεις που έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, κύριε Φραγκάκη, πάρα πολλής λόγος γίνεται για το νέο αεροδρόμιο. Να ανοίξουμε λίγο αυτό το κεφάλαιο ως προς τις εκκρεμότητες όμως. Για εσάς το μεγαλύτερο αγκάθι αυτή τη στιγμή ποιο είναι? Το αεροδρομίο. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο αγκάθι μέχρι και πριν από λίγο καιρό ήταν ότι δεν είχε γίνει μια αντιπλημμυρική μελέτη έξω από το αεροδρόμιο. Μέσα είχαν κάνει, έξω από το αεροδρόμιο. Το είχατε θέσει και ως βασική έλλειψη στη μελέτη. Έχω στείλει 12 επιστολές στο Υπουργείο για αυτή τη δουλειά. Τώρα έχει γίνει προμελέτη, το έχει αναλάβει η ίδια η εταιρεία που κατασκευάζει το αεροδρόμιο. Πιστεύω ότι, επειδή είναι μια εταιρεία που ενεργεί γρήγορα, πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε τη μελέτη την αντιπλημμυρική για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε και τα άλλα συνοδά έργα που είναι έξω από το αεροδρόμιο, όπως είναι οι δρόμοι, όπως είναι η επικοινωνία του αεροδρομίου με τους οικισμούς γύρω από το αεροδρόμιο. Αλλαγή χάραξης και κατασκευή σύραγγας. Ακόμα δεν φτάσαμε εκεί, είναι μακριά. Το ξέρετε ότι ο Θραψανός, που είναι 1,5 χιλιόμετρο από το αεροδρόμιο, δεν έχει δρόμο να πάει στο αεροδρόμιο? Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι πράγματα αυτά. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε και να τα δούμε με πολύ σοβαρότητα. Το αν τώρα η σύραγγα είναι και αυτή μια πονεμένη ιστορία. Εγώ από τον πρώτο μήνα που είχα πάει στο Υπουργείο Υποδομών είχα πει 2 πράγματα. Το να συμμετέχει ο Δήμαρχος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΑΗΚ που το είχαν υποσχεθεί και ήταν ένα αίτημα το οποίο τελικά δεν έγινε αποδεκτό. Εγώ μετά Χριστόν βέβαια, αυτό έπρεπε να έχει γίνει πολύ πιο μπροστά. Τότε μίλησα για σύραγγα και επειδή έχω σπουδάσει στο εξωτερικό και ειδικά στην Ιταλία και εκεί, αν έχετε πάει, θα δείτε τι σύραγγες υπάρχουν και τι τούνελ, γέφυρες, τούνελ, βουνά, συνδέουν βουνά ολόκληρα, κορυφές βουνών. Μου ήρθε στο μυαλό να μιλήσω με τον Γενικό Διευθυντή τότε του Υπουργείου και να του πω έτσι και έτσι, πρέπει να δούμε ότι θα κάνουμε μια σύραγγα από το βόρειο δικό άξονα να πάει στο Καστέλι, όχι ένα κομμάτι όπως γίνεται τώρα, γιατί θα κερδίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα-πρώτα θα κερδίσουμε το χρόνο που θα κατασκευαστεί ο δρόμος. Θα κερδίσουμε το να μην ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος πρέπει να κλείσει ένα κομμάτι του δρόμου για να γίνει ο υπόλοιπος δρόμος. Mm-hmm. Και ο κόσμος αγανακτούσε και διαμαρτυρόταν και φώναζε ότι δεν θα τους άφηνε αυτούς να κάνουν το έργο, να ολοκληρώσουν το έργο και πάρα πολλά άλλα απειλές, ας πούμε, και το ένα και το άλλο. Τους έλεγα λοιπόν ότι ο δρόμος αυτός, εγώ δεν ξέρω αν ήταν η εντύπωση δικιά μου ή ήταν γενικότερη, είχα την εντύπωση ότι ήταν ένας από τους ομορφότερους δρόμους που υπάρχουν στο νησί μας, στην Κρήτη. Το βόρειο δικό άξονα να έρθει στο Καστέλι. Καταπράσινος, με ένα ποτάμι το οποίο ήταν γεμάτο πλατάνια. Μην χαλάσουμε το δρόμο, να μην ξεπατώσουμε τα δέντρα.
δεν μπορούσα να τους πείσω γιατί υπήρχε η μελέτη και δεν θέλανε να αλλάξουν τη μελέτη. Μέχρι που φτάσαμε στο σημείο τώρα να έχουν αποδεχτεί ένα κομμάτι και να γίνει σύραγγα. Α, και το άλλο. Ότι θα κερδίζαμε, τους έλεγα, θα κερδίσετε από την αρχαιολογία. Θα σας καθυστερήσει η αρχαιολογία όπως τους καθυστερεί. Γιατί συνέχεια βρίσκουν αρχαία. Ενώ με το τούνελ δεν θα βρίσκαμε τέτοια πράγματα και θα προχωρούσαμε πιο γρήγορα. Δυστυχώς δεν έγινε. Εντάξει. Έγινε ένα μικρό κομμάτι, πάλι καλό και αυτό, για να μην είναι τίποτα από το μηδέν. Πάντως, σχετικά με το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, η συζήτηση πλέον πηγαίνει μετά τις εκλογές, κύριε Φραγκάκη, έτσι. Για το θέμα του. Για το θέμα του αεροδρομίου, διότι είναι μια σημαντική εκκρεμότητα και αυτή, έτσι δεν είναι. Το ειδικό πολεοδομικό. Είχε ανατεθεί η πρώτη φάση, αν θυμάμαι καλά. Και... Σωστά. Ναι, μέχρι το. Εμείς δεν είχε γίνει διαβούλευση ακόμα. Διαβούλευση δεν θα γίνει αν δεν τελειώσουν όλα τα τεχνικά. Δεν θα γίνει διαβούλευση. Μην περιμένετε δηλαδή. Ήταν να τελειώσουν τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, ή τον Αύγουστο. Δεν έγινε, πήραν μια παράταση μέχρι τον Νοέμβριο. Τώρα, σήμερα που μίλησα μαζί τους, μάλλον πάμε και για άλλη παράταση, γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα και πρέπει να λυθούν όλα και μετά θα γίνει, μετά θα έρθουν στον κόσμο, θα πάμε όλοι, φορείς, και θα μιλήσουμε με τον κόσμο και θα γίνει διαβούλευση για να δούμε πού θα πάνε, τι και πώς και πού. Αντιληπτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στις ελλείψεις των υπηρεσιών του Δήμου. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Να πάμε σε ελλείψεις. Έχουμε ήδη ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό. Τώρα που μιλάμε. Έχουμε ένα άτομο το οποίο είναι μηχανικός που είναι στην πολεοδομία μας. Η πολεοδομία μας εξυπηρετεί το Δήμο Χερσονήσου, ένα μέρος του Δήμου Χερσονήσου, ένα μέρος του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, όλο το Δήμο Βιάννου και το δικό μας Δήμο. Λοιπόν, έχουμε αυτή την. Η πολεοδομία λοιπόν αυτή και το γραφείο της έχει ένα μηχανικό, ο οποίος είναι και διευθυντής και υπάλληλος. Τα κάνει όλα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει πάρει μια άδεια για λόγους υγείας 20ήμερη. Τι κάνουμε? Τίποτα. Δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα. Προσπαθούσαμε όλη μέρα σήμερα να δούμε και να βρούμε τρόπους ποιος μπορεί να υπογράψει, ας πούμε, πολεοδομιακές άδειες. Δεν το έχουμε βρει ακόμα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην πορεία. Πιστεύω, και εδώ είναι τώρα, ότι το κράτος, η κυβέρνηση, δεν μας δίνει το δικαίωμα να μπορέσουμε να πάρουμε ανθρώπους, ας πούμε, μηχανικούς που τους έχουμε ανάγκη. Εμείς έχουμε ένα Δήμο ο οποίος γίνεται το μεγαλύτερο έργο στην Ελλάδα, στο Δήμο μας. Έχουμε ένα Δήμο ο οποίος έχει αρκετά προβλήματα τεχνικά. Πλημμύρες, σεισμούς, το ένα το άλλο. Όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται να έχουμε μηχανικούς. Αν δεν έχουμε μηχανικούς, πώς θα πάμε μπροστά? Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Το θέμα της πολεοδομίας, το οποίο πραγματικά είναι κάτι το ιδιαίτερο και πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη άδεια στο Δήμο μας για να προσλάβουμε. Και πρέπει να τους προσλάβουν αυτοί και να μας τους φέρουν μηχανικούς. Πολεοδόμους, ό,τι όπως μπορεί να τους ονομάσει κανείς. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα να με βάζει σε μένα να εξυπηρετώ άλλους 3,5 Δήμους και να μην μου έχεις δώσει το δικαίωμα να, τουλάχιστον να κάνω προσλήψεις εγώ. Ας κάνουμε εμείς τις προσλήψεις. Λοιπόν, κύριε Φραγκάκη, κλείνοντας, θέλω να απευθυνθείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και να τους πείτε γιατί να σας εμπιστευτούν ξανά και ποιο είναι το όραμά σας για τον τόπο σας την επόμενη μέρα, εάν και εφόσον είστε εκ νέου δήμαρχος. Ναι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μας εμπιστευτούν, γιατί ό,τι λέμε το εννοούμε και το κάνουμε. Δεν κοροϊδεύουμε τους πολίτες, το αποδείξαμε στα 4 χρόνια που είμαστε πάνω στην αρχή. Αν καταφέραμε κάτι σε αυτό το Δήμο, ήταν να αλλάξουμε πρακτικές. Τώρα είναι σημαντικό να προχωρήσουμε μπροστά, να το πω έτσι λαϊκά, να μην χύσουμε την καλδάρα με το γάλα. Έχουμε σχέδιο, έχουμε όραμα, χειριστήκαμε πολύ δύσκολα γεγονότα με επιτυχία. Έχουμε εμπιστοσύνη στους νέους μας, τους πιστεύουμε, με αυτούς μπροστά θα πετύχουμε το σκοπό μας, που δεν είναι άλλος από το να κερδίσουμε αυτό τον αγώνα. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι είχαμε κάνει, εγώ από την πρώτη στιγμή είχα κάνει μία συνάντηση με τον διευθυντή του ΙΤΕ, με το τεχνολογικό πάρκο και με το Πανεπιστήμιο, για να κάνουμε ένα παρατηρητήριο ανεξάρτητο, το οποίο θα μετρούσε τους ρήπους και ώστε θα είχαμε εμείς την ευθύνη σαν Δήμος και να το στελεχώσουμε και να βρούμε τον τόπο και τον τρόπο με το οποίο θα το λειτουργούσαμε, για να έχουν εμπιστοσύνη και οι άνθρωποι
του Δήμου μας, για ό,τι θα τους λέγαμε όσον αφορά τους ρήπους στην ατμόσφαιρα κλπ. Κλπ. Που ξέρετε, σε αυτά παίζονται πολλά παιχνίδια και είναι δύσκολα. Γι' αυτό το θέλαμε να είναι ανεξάρτητο. Είχαμε συμφωνήσει με όλους. Οι σεισμοί μας καθυστέρησαν, το πήγαμε πιο μετά. Δεν θα το αφήσουμε όμως. Θα κοιτάξουμε να μπορέσουμε να το, να το στελεχώσουμε και να λειτουργήσει για να ξέρουμε και τι, σε τι περιβάλλον ζούμε. Απλά πράγματα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά σε αυτό το σημείο που βρεθήκατε απόψε κοντά μας. Και να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ και εσάς που με καλέσατε για να πούμε αυτά τα πράγματα που είπαμε. Να είστε καλά.